Χαίρετε! Ένα θέμα δύσκολο που προβληματίζει αρκετό κόσμο. Δεν έχουμε μιλήσει πολλές φορές γι' αυτό. Δεύτερη γάμη, οι σχέσεις μετά από ένα διαζύγιο και οι προκλήσεις που εμπεριέχουν όσον αφορά σχέσεις με πρώην συντρόφους του συντρόφου μας, τη συντρόφου μας, παιδιά κτλ. Έχω τρία ερωτήματα από τρεις κυρίες. Η πρώτη λέει, γεια σας κυρία Πετρίδου. Χαίρετε. Παίρνω το θάρρος να σας προτείνω ένα θέμα, θεωρώντας ότι δεν έχει γίνει ακόμη ένα εκτενές vlog. Μπορεί βέβαια να κάνω και λάθος, δεν σας προλαβαίνει κανείς. Ούτε εγώ με προλαβαίνω πλέον. Σχέσεις ανάμεσα σε νυν και πρώην συντρόφους σε περίπτωση ύπαρξης παιδιών. Σχέσεις με πρώην σύντροφο του της συντρόφου μας. Σχέσεις ανάμεσα στα παιδιά από πρώτο και δεύτερο γάμο. Σχέσεις με τα παιδιά του της συζύγου από πρώτο γάμο. Είμαι σίγουρη ότι εσείς γνωρίζετε τον τρόπο να επεκτείνετε το θέμα με βάση τα προβλήματα που έχετε κληθεί να αντιμετωπίσετε ως θεραπεύτρια. Βλέπετε, δεν έχουν τελειωμό τα βάσανα και τα προβλήματα του κόσμου, ούτε βέβαια και οι χαρές για να λέμε την αλήθεια. Εύχομαι πάντα να είστε καλά. Και εσύ να είσαι καλά και σε ευχαριστώ που έχεις δώσει αφορμή να ανοίξει αυτή η συζήτηση. Άλλο, θα τα διαβάσω και όλα και τα τρία και μετά θα το αναπτύξω το θέμα. Γεια σου Θέκλα, μου έχω ένα θέμα που με προβληματίζει. Είμαι χωρισμένη, είμαι λίγο μετά τα 40 και έχω μια κόρη η οποία είναι στην προεφηβεία. Έχω χωρίσει εδώ και 5-6 χρόνια. Είχα κατά καιρούς διάφορες εφήμερες σχέσεις, όχι κάτι ιδιαίτερο. Έχω περάσει μοναξιά, απογοητεύσεις κτλ. Τους τελευταίους δύο μήνες είμαι με ένα παιδί ο οποίος είναι λίγο μεγαλύτερος από μένα και ο οποίος έχει δύο παιδιά. Το γνώριζα από καιρό, αλλά τώρα ήταν το κατάλληλο timing για τους δυο. Αυτός είχε χωρίσει πριν από 2-3 χρόνια. Με τα παιδιά του τα πάμε ωραία και η κόρη μου έδεσε μαζί τους. Σημείωση, η κόρη μου πρώτη φορά γνώρισε κάποιον με τον οποίο βγαίνω μέχρι τώρα δεν είχε γνωρίσει. Γιατί ήθελα να προστατέψω την κόρη μου από την προσωπική μου ζωή, γνωρίζοντας ότι η προηγούμενη δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Το θέμα μου είναι ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες η μια του κόρη, του φίλου σου δηλαδή, η οποία είναι στην εφηβεία, ξεσπά απέναντί μου με ζήλια, θυμό και με απότομο ύφος. Αυτό δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Κατάλαβες τι εννοώ. Δεν μπορώ να πω κάτι γιατί θα παρεξηγηθώ το ίδιο και να αντιδράσω. Είναι θέμα εφηβείας? Είναι από ζήλια μήπως χάσει τον μπαμπά της? Ποια θα πρέπει να είναι η στάση μου? Το παιδί μου είπε πολλές φορές ότι δεν πρόκειται να αφήσει κανένα να μπει ανάμεσά μας. Όταν όμως αφορά το παιδί σου, τότε... Μάλιστα. Πάμε και στο τρίτο. Θέκλα μου, γεια σου. Είμαι μητέρα χωρισμένη με δύο παιδιά εδώ και 5 χρόνια. Τον τελευταίο καιρό μπήκε στη ζωή μου ένας άνθρωπος που δεν έχει παιδιά και θέλει να κάνει οικογένεια. Όλοι μου λένε ότι δεν είναι για μένα και να τον αφήσω επειδή εγώ έχω οικογένεια παιδιά, ενώ αυτός όχι. Και θέλω να σε ρωτήσω, μπορεί μια γυναίκα χωρισμένη με δύο παιδιά να ξαναπαντρευτεί και να δημιουργήσει οικογένεια με έναν άνθρωπο που δεν έχει παιδιά? Θέλω τη γνώμη σου και αν θέλεις κάνει και ένα σχετικό βίντεο, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ξεκινά από το τρίτο. Η δική σου περίπτωση, φιλενάδα, είναι η πιο εύκολη. Που εσύ έχεις ήδη δύο παιδιά, που η μητέρα έχει ήδη δύο παιδιά, ο νέος σύντροφος δεν έχει παιδιά και ζητάει παιδιά. Είναι το πιο εύκολο να το συνδυάσετε αυτό. Γιατί? Γιατί τα παιδιά σου είναι μαζί σου, σε γνωρίζουν, είναι συνδεδεμένα μαζί σου, είσαι η μητέρα τους, δεν θα αλλάξει η μητέρα τους. Ο νέος σου σύζυγος, εάν τα βρείτε και αποφασίσετε να προχωρήσετε σε γάμο, θα είναι ο πατριός τους, ο οποίος μέχρι να κάνετε δικό σας παιδί, θα έχει αρκετό χρόνο, εάν το θέλει, και αν είναι αγαπητικός άνθρωπος, και αν είναι καλλιεργημένος και πνευματικός άνθρωπος, να συνδεθεί με τα παιδιά σου, και γιατί όχι να τα αγαπήσει κιόλας. Και όταν θα έρθει το παιδάκι ή τα παιδάκια που θα κάνετε τα νέα, θα είναι ένα addition, μια πρόσθεση στην οικογένεια, τα καινούρια μωρά ή το καινούριο μωρό, το οποίο θα έχουν συγγένεια και με τον άντρα σου και με σένα και με τα παιδιά σου. Ίσως αυτό είναι το καλύτερο σενάριο. Να είναι η γυναίκα που έχει παιδιά από προηγούμενο γάμο ή σχέση, ο άντρας να μην έχει παιδιά και να γίνουν νέα παιδιά στην καινούρια αναγεννημένη οικογένεια. Αναθεωρημένη οικογένεια. Αυτές οι οικογένειες που γίνονται όταν είτε και οι δύο είχαν προηγούμενους γάμους και παιδιά, είτε μόνο ένας,
είναι οι οικογένειες οι οποίες εμπεριέχουν μέσα και πρόσωπα που ήταν σε προηγούμενες οικογένειες. Λοιπόν, η δικιά σου περίπτωση είναι η πιο εύκολη. Τι χρειάζεται στη δικιά σου την περίπτωση? Χρειάζεται και εσύ να θέλεις να κάνεις παιδιά, δηλαδή να μην κάνεις άλλα παιδιά ή άλλο παιδί μόνο επειδή τα θέλει ο άντρας σου, ο νέος σου άντρας, γιατί οποιαδήποτε γυναίκα κάνει παιδί χωρίς να το θέλει η ίδια θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Και δεύτερον, χρειάζεται ο νέος σου σύντροφος, ο νέος σου άντρας, να είναι καλός άνθρωπος, αγαπητικός άνθρωπος και να είναι διατεθειμένος να συνδεθεί ουσιαστικά με τα δικά σου παιδιά πρώτα και μετά να κάνετε το δικό σας ή τα δικά σας. Γιατί έχω γνωρίσει περιστατικά στα οποία μία γυναίκα με παιδιά ήδη, που έχει ήδη παιδιά από προηγούμενο γάμο ή σχέση, έχει προχωρήσει σε νέο γάμο με άνδρα που δεν έχει παιδιά και αυτός έχει αμελήσει, δεν έχει προσπαθήσει, δεν έχει θελήσει να συνδεθεί με τα παιδιά της γυναίκας του. Και όταν γεννηθεί το δικό του παιδί, δίνει όλη του την προσοχή στο δικό του παιδί και παραμελεί τα παιδιά τα μεγαλύτερα που υπάρχουν στην οικογένεια. Φυσικά, για να είμαι δίκαιη, έχω γνωρίσει και περιπτώσεις τις οποίες ο πατριός ή η μητριά έχουν βρεθεί να είναι εξαιρετικοί σύντροφοι για τον νέο του σύντροφο, αλλά και για τα παιδιά του συντρόφου τους ή του συντρόφου τους από προηγούμενο γάμο. Και έχω ακούσει από παιδιά να μου λένε ότι τη σχέση που έχω με τη μητριά μου, μακάρι να την είχαμε τη βιολογική μου μάνα, ή τη σχέση που έχω με τον πατριό μου, μακάρι να την είχαμε το βιολογικό μου πατέρα, με τον πατέρα μου. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο, όχι με την περίπτωση. Και εσύ θα έχεις ένα δύσκολο ρόλο να συνδυάσεις όλη την οικογένεια. Και αν συνεργαστείτε μαζί με τον νέο σου σύντροφο θα τα καταφέρετε. Αν δεν συνεργαστείτε θα έχετε θέματα. Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη επιστολή. Η φίλη αυτή είναι χωρισμένη εδώ και καιρό. Έχει την κόρη της. Η κόρη της είναι στην προεφηβεία. Η κόρη της έχει δεχθεί τη νέα αλλαγή στη ζωή τους. Την πρώτη σχέση της μητέρας της για την οποία έχει γνώση που αυτός ο άνθρωπος έχει και παιδιά το οποίο έχει φέρει στην αναγεννημένη οικογένεια, στην καινούρια οικογένεια, αλλά το μεσαίο παιδί λέει, νομίζω είναι μεσαίο, ναι, μια κόρη λέει στην εφηβεία, ξεσπά απέναντι στη νέα σύντροφο του πατέρα της με ζήλια, με θυμό και λέει ότι δεν θα αφήσω κανένα να μπει ανάμεσά μας, δηλαδή να μπει ανάμεσα σε εκείνη και στον πατέρα της και ρωτά πώς θα το διαχειριστεί. Σε αυτή την περίπτωση που έχουμε ένα παιδί στην εφηβεία, χρειάζεται ένας πολύ λεπτός χειρισμός. Γενικά στα παιδιά χρειάζεται λεπτός χειρισμός, γενικά σε όλους τους ανθρώπους χρειάζεται λεπτός χειρισμός, αλλά όταν έχουμε να κάνουμε ένα κορίτσι στην εφηβεία, το οποίο έχει μια καινούργια συνθήκη, βλέπει ότι ο πατέρας της έχει μια καινούργια αγάπη στη ζωή του, μια νέα γυναίκα στη ζωή του, η οποία έχει και κόρη, και ίσως ο σύντροφός σου να έχει δείξει τη συμπάθειά του, να έχει προσπαθήσει να δημιουργήσει μια αγαπητική σχέση με τη δικιά σου την κόρη και αυτό να κάνει τη δικιά του την κόρη να ζηλεύει ακόμη περισσότερο. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το διαχειριστείτε με προσοχή, διακριτικότητα και με τη βοήθεια παιδοψυχολόγου. Δηλαδή να πάτε μαζί με τον σύντροφο σου σε έναν παιδοψυχολόγο, εσείς οι ενήλικες, να μιλήσετε για αυτό που συμβαίνει, να πάρετε συμβουλευτική από παιδοψυχολόγο για το πώς να διαχειριστείτε το παιδί. Και τη διαχείριση του παιδιού να την αναλάβει ο πατέρας, όχι εσύ. Δηλαδή να μην είσαι εσύ το πρόσωπο αυτό το οποίο θα κάνει παρατηρήσεις στο κορίτσι που δεν είναι παιδί σου. Που αν παντρευτείς τον πατέρα της θα είναι προγονή σου. Ο πατέρας της να αναλάβει να τη διαχειριστεί. Και να της δείξει αγάπη και κατανόηση, γιατί προφανώς το παιδί νιώθει ανασφάλεια, φοβάται μήπως χάσει τον πατέρα της, ζηλεύει και γι' αυτό αντιδρά με αυτόν τον τρόπο αντιδρά. Προφανώς παίζει ρόλο και η ηλικία. Δεν μπορώ να γνωρίζω σε πόσο ρόλο παίζει η ηλικία και πόσο ρόλο παίζει η προσωπικότητα του παιδιού και η συγκεκριμένη συνθήκη του συγκεκριμένου παιδιού. Χρειάζεται όμως να το δείτε το θέμα με προσοχή και σοβαρότητα. Και να μην αναλάβεις εσύ γονεϊκό ρόλο για τα παιδιά του συντρόφου σου. Ο δικός σου ρόλος πρέπει να είναι χαριτωμένος. Με ποια έννοια? Με την έννοια και διακριτικός. Με την έννοια του ότι είναι καλή ιδέα να είσαι φιλική, είναι καλή ιδέα όταν έρθουν τα παιδιά στο σπίτι σας, αν μένετε μαζί, να τα καλοδεχτείς, να τα φιλοξενήσεις όπως θα φιλοξενούσες οποιαδήποτε αγαπημένα πρόσωπο θα έρχονται στο σπίτι, όμως να μην προσπαθήσεις με τίποτα να πάρεις ούτε τη θέση της μητέρας τους γιατί έχουν μητέρα, ούτε τη θέση του πατέρα τους γιατί έχουν πατέρα. Γιατί αυτό που έχω δει πολλές φορές σε αναγεννημένες οικογένειες,
αναδημιουργημένες οικογένειες, γιατί τόση ώρα που ψάχνω τον όρο, αναδημιουργημένες οικογένειες. Αυτό που έχω δει σε κάποιες αναδημιουργημένες οικογένειες είναι ότι η μητριά καπελώνει τον πατέρα των παιδιών, αναλαμβάνει αυτή το ρόλο του να επικοινωνήσει με τα παιδιά του συντρόφου της και είτε τον βγάζει από τη δύσκολη θέση που αυτός δεν μπορεί να διαχειριστεί τα παιδιά του, είτε δεν τον αφήνει να δράσει. Και θα έλεγα, και ακούστε το, ότι είναι πολύ σοβαρό κριτήριο για το αν θα κάνουμε σχέση με έναν άνθρωπο, το πώς αυτός ο άνθρωπος μπορεί να διαχειριστεί τις σοβαρές υποθέσεις στη ζωή του. Και σοβαρές υποθέσεις στη ζωή ενός άντρα είναι η σχέση του με τα παιδιά του, που μπορεί να έχει χωρίσει από τη μητέρα τους, μπορεί να είναι σε διάσταση, να έχουν πάρει διαζύγιο από τη μητέρα τους, αλλά ο ίδιος ως πατέρας οφείλει να έχει ουσιαστική σχέση με τα παιδιά του, ουσιαστική σχέση που να μπορεί να επικοινωνήσει, να μιλήσει, να διαλεχθεί οτιδήποτε συμβαίνει. Αν τώρα μια γυναίκα δυναμική, χωρισμένη με το δικό της παιδί, όπως είσαι εσύ, μπει σε μια διαδικασία να είναι σε σχέση με έναν άντρα που έχει 2-3 παιδιά από προηγούμενο γάμο και αυτά τα παιδιά να έρχονται στο κοινό σπιτικό που έχει το νέο ζευγάρι, να βγάζουν, να κάνουν acting out, να κάνουν εκδραματίσεις τα παιδιά ή το συγκεκριμένο παιδί στη δική σας περίπτωση, να βγάλουν νεύρα, θυμό, αντίδραση και ο πατέρας τους να μην έχει τη δυναμικότητα, να μην έχει τον τρόπο να διαχειριστεί τα παιδιά του, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν κάνει για σύντροφος. Δεν κάνει για σύντροφος. Και από εκεί βλέπουμε αν ο άλλος είναι κατάλληλος για σύντροφος. Ένας άνδρας που έχει ήδη παιδιά, μια γυναίκα που έχει ήδη παιδιά, αν δεν μπορεί να διαχειριστεί τα δικά του παιδιά ή τα δικά της παιδιά, τότε αυτό είναι μια ένδειξη ότι αυτό το πρόσωπο δεν έχει δεξιότητες να σχετίζεται υγιώς με τους άλλους ανθρώπους. Μην πέφτετε στην παγίδα η νέα σύζυγος ή ο νέος σύζυγος να αναλάβετε ρόλο γονιού των παιδιών του συντρόφου σας, της συντρόφου σας από προηγούμενο γάμο. Η μόνη περίπτωση στην οποία ίσως είναι απαραίτητο να συνεργαστείτε και να είστε σαν γονιός για τα παιδιά αυτά, είναι η περίπτωση που δεν έχουν γονιό. Εάν έχει πεθάνει η μητέρα ενός παιδιού, αν έχει πεθάνει ο πατέρας ενός παιδιού, δηλαδή αν είσαστε μαζί με κάποιον άνθρωπο που είναι χείρος ή χείρα, εκεί ναι, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε μια πιο στενή σχέση με εκείνα τα παιδιά. Στην περίπτωση όμως που η μητέρα ζει, υπάρχει, ο πατέρας ζει, υπάρχει και ζει με τα παιδιά του, και εσείς είστε το νέο πρόσωπο στην αναδημιουργημένη οικογένεια, είστε η μητριά ή ο πατριός, είναι πολύ καλή ιδέα να έχετε μια φιλική σχέση, αλλά διακριτική και χαριτωμένη. Δεν είναι δουλειά της μητριάς, δεν είναι δουλειά του πατριού να διαπαιδαγωγήσει το παιδί. Σοβαρά τώρα. Ο καθένας να αναλάβει τις δικές του ευθύνες. Όπως εσύ θα αναλάβεις και ή αναλαμβάνεις ήδη το δικό σου παιδί, και αν το δικό σου παιδί βγάλει κάτι, αντίδραση, εκδραμάτιση, θυμό, θα είσαι υποχρεωμένη να το διαχειριστείς αυτό το πράγμα και να το δουλέψεις. Το ίδιο ισχύει και για τον νέο σου σύντροφο. Ακούστε με πολύ σοβαρά σε αυτό που λέω, γιατί πολλές και πολλοί την έχουν πατήσει στο παρελθόν. Γιατί όταν προσπαθεί να διαπαιδαγωγήσει ένα παιδί κάποιος που δεν είναι ο γονιός του, αλλά είναι ο νέος ερωτικός σύντροφος του πατέρα του ή της μητέρας του, τότε δικαιολογημένα το παιδί θα αντιδράσει απέναντι σε αυτόν τον νέο τύπο, σε αυτήν την νέα τύπησα και θα πει: δεν είσαι η μάνα μου εσύ, δεν είσαι ο πατέρας μου εσύ, δεν έχεις κανένα δικαίωμα να με βάλεις στη θέση μου. Ποιος έχει δικαίωμα να σε βάλει στη θέση σου, αγόρι, κορίτσι, ο πατέρας σου, η μάνα σου. Αυτοί να κάνουν αυτή τη δουλειά. Μην καταδέχεστε και μην αποδέχεστε να μπείτε σε σχέσεις με ανθρώπους που έχουν ήδη παιδιά από προηγουμένως, τα οποία παιδιά δεν ξέρουν πώς να τα αντιμετωπίσουν. Εντάξει, είναι μία ένδειξη ψυχοσυναισθηματικής ωριμότητας. Και τώρα πάμε στο πρώτο ερώτημα, το οποίο έστειλε η φίλη, το οποίο είναι πάρα πολύ γενικό. Πάρα πολύ γενικό και βασικά είναι αφορμή για συζήτηση και θα μιλήσω για τις σχέσεις μεταξύ της μητριάς και της μητέρας των παιδιών, του πατριού και του πατέρα των παιδιών, γιατί αυτό το θέμα είναι που θίγει στην ουσία. Μία γυναίκα η οποία παντρεύεται έναν άνδρα ο οποίος έχει παιδιά από προηγούμενο γάμο ή παιδί από προηγούμενο γάμο, ποια θα πρέπει να είναι η σχέση της με την πρώην σύζυγο αυτού του άνδρα. Ή ένας άνδρας ο οποίος παντρεύεται μια γυναίκα που έχει παιδιά από προηγούμενη σχέση ή γάμο, πώς πρέπει να είναι η σχέση του με τον πατέρα του παιδιού με το οποίο μπορεί να συγκατοικούν κιόλας. Σε μια πολιτισμένη κοινωνία πνευματικών και ολοκληρωμένων ανθρώπων, τα δικαιώματα των παιδιών μπαίνουν πάνω απ' όλα και οι ενήλικες όλοι οι οποίοι εμπλέκονται στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, είτε είναι η βιολογική μητέρα των παιδιών, είτε είναι η μητριά, είτε είναι ο πατριός, είτε είναι ο βιολογικός πατέρας των παιδιών, οφείλουν να συνεργαστούν όρημα και σοβαρά μεταξύ τους.
γιατί αυτό που προέχει είναι η ψυχική ασφάλεια των παιδιών, η σωματική ασφάλεια των παιδιών και η διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Βάζουμε στην άκρη τους εγωισμούς μας, βάζουμε στην άκρη την πίκρα μας, το πικάρισμα που ίσως νιώθουμε γιατί μας έχει χωρίσει η γυναίκα μας ή γιατί μας έχει χωρίσει ο άντρας μας, και συνεργαζόμαστε με τους ενήλικες που θα είναι στη ζωή του παιδιού μας προς όφελος του παιδιού μας. Δεν είναι όμως όλοι οι άνθρωποι πολιτισμένοι, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι όρημοι, και μάλιστα μερικοί θεωρούν ότι είναι και ένδειξη αδυναμίας να καταδεχτούν εντός εισαγωγικών, να συνομιλήσουν με τη νέα γυναίκα του πρώην άνδρα τους ή να συνομιλήσουν με τον νέο ανάνδρα της πρώην γυναίκας τους. Το θεωρούν ότι θα πέσουν από τον εγωισμό τους, ενώ στην ουσία είναι ένδειξη μεγαλείου, μεγαλοσύνης, να δείχνεις αγάπη, καλοσύνη και διάθεση επικοινωνίας με τον νέο σύντροφο του πρώην συντρόφου σου, ο οποίος θα έρχεται αναγκαστικά σε επαφή με τα παιδιά σου. Το καλό των παιδιών σου βάζεις πάνω απ' όλα και μετά οτιδήποτε άλλο. Το καλό των παιδιών μας. Θυμήθηκα τώρα μια φωτογραφία. Είχε πάει ο πατέρας μου ταξίδι μαζί με την ενορία του σε μια περιοχή στην Ελλάδα. Και εκεί συναντήθηκαν με τον πατέρα των παιδιών μου, τον παππού και τη γιαγιά των παιδιών μου από την πλευρά του πατέρα του, το πατέρα τους και τη νέα του γυναίκα. Και μου στείλα μια φωτογραφία στο Viber, και ο πατέρας μου στείλε και ο πατέρας των παιδιών μου στείλε μια φωτογραφία που ήταν όλοι μαζί χαρούμενοι. Και λέω, τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Τι καταπληκτική φωτογραφία είναι αυτή. Ο πατέρας μου εμένα, δηλαδή ο πρώην πεθερός του πατέρα των παιδιών μου, ο πατέρας του πατέρα των παιδιών μου, ο παππούς των παιδιών μου, η γιαγιά των παιδιών μου, η μητριά των παιδιών μου, όλοι μαζί σε μια φωτογραφία αγαπημένη. Που χάρηκαν που συναντήθηκαν. Τι όμορφο πράγμα είναι αυτό. Να ξεχάσουμε ότι παντρευτήκαμε, χωρίσαμε, είχαμε διαζύγια, είχαμε δυσκολίες, δεν τα βρήκαμε, τελείωσε, προχωρήσαμε όμως. Προχώρησε ο πατέρας των παιδιών μου, ξαναπαντρεύτηκε. Και ήταν και το κοριτσάκι του, η τρίτη του κόρη. Το τρίτο του παιδί, η δεύτερη του κόρη. Το παιδάκι που είχε κάνει από το δεύτερο του γάμου. Προχώρησε με τη ζωή του αυτός ο άνθρωπος. Πρέπει εμείς να τον μισούμε. Πρέπει εμείς να μην επικοινωνούμε μαζί του. Πρέπει εμείς να διαγράψουμε ότι έχουμε μεταξύ μας εγγόνια και παιδιά. Πραγματικά δεν το χωράει το μυαλό μου πόσο εγωισμό μπορεί να έχουν κάποιοι ενήλικες οι οποίοι καταδικάζουν τα παιδιά τους να είναι μέσα στη μέση φοβερών καυγάδων επειδή δεν αποδέχονται την πραγματικότητα ότι ο γάμος τους τελείωσε ή ότι τα παιδιά τους χώρισαν. Χώρισε η κόρη μου από το γαμπρό μου. Χώρισε. Πέρασαν και 10 χρόνια και 15 χρόνια και 20 χρόνια. Ξαναπαντρεύτηκε ο γαμπρός μου. Ξαναπαντρεύτηκε η κόρη μου. Να αποδεχθούμε τη ζωή που προχωράει και κυλάει. Εάν είμαστε στη θέση του νέου συντρόφου ή της νέας συντρόφου που δεν μας αποδέχεται ο πρώην ή η πρώην του της συντρόφου μας, δηλαδή αν είσαι η μητριά ή ο πατριός που ο γονιός των παιδιών του συντρόφου σου, της συντρόφου σου δεν σε θέλει να σε δει και σε κατηγορεί στα παιδιά και δημιουργεί θέματα, εκεί δεν είναι πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις. Και αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να διαχωρίσεις τη θέση σου, να εξηγήσεις στο σύντροφο σου, στη σύντροφο σου και στα παιδιά ότι λυπάμαι πάρα πολύ που υπάρχει αυτή η αρνητική αντίδραση προς εμένα από την μητέρα σου, από την πρώην σύζυγο σου, από τον πατέρα σου, από τον πρώην σύζυγο σου. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι δυσκολεύονται με τις αλλαγές, δεν θα εμπλακώ όμως σε αυτή την υπόθεση. Αποφύγετε να εμπλακείτε σε συγκρούσεις με πρώην του της συντρόφου σας. Και αποφύγετε να βγάζετε εσείς τα κάρβουνα από τη φωτιά. Σε τέτοια περιστατικά, εκείνος ο οποίος οφείλει να κάνει τη δουλειά είναι εκείνος που ήταν παντρεμένος με εκείνη την πρώην, εκείνος που έχει γεννήσει εκείνα τα παιδιά. Εκείνη που ήταν παντρεμένη με εκείνον τον πρώην, εκείνη που έχει γεννήσει εκείνα τα παιδιά. Για να βγάλουμε άκρη στις αναγεννημένες οικογένειες, θα πρέπει ο καθένας να κανονίζει τους δικούς του πρώην τα δικά του παιδιά. Ο πατριός πρέπει να παίζει ένα χαριτωμένο και διακριτικό ρόλο στη ζωή των παιδιών, όσο πιο αγαπητικό γίνεται. Η μητριά πρέπει να παίζει ένα διακριτικό και χαριτωμένο ρόλο στη ζωή των νέων παιδιών, όσο πιο διακριτικά γίνεται. Μεταξύ τους το νέο ζευγάρι οφείλουν να συζητάνε τα πάντα, ξεκάθαρα και χωρίς κομπλεξιλίκια. Για να προλάβω κάτι που μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Μήπως μία νέα σύζυγος, μία μητριά θα ζηλεύει ότι ο άνδρας της έχει καλή σχέση με την πρώην γυναίκα του. Μήπως ένας νέος σύζυγος, ένας πατριός θα ζηλεύει ότι η γυναίκα του έχει καλή σχέση με τον πρώην άνδρα της. Να το συζητήσουν, να το μιλήσουν,
Ανοίγουμε το στόμα μας. Λέμε, ζήλεψα που σε είδα να μιλάς καλά με την πρώην γυναίκα σου. Για να του δώσεις και του άλλου την ευκαιρία να σου πει, μάνα μου, αγάπη μου, μαζί σου είμαι τώρα. Εσένα αγαπάω, μαζί σου είμαι παντρεμένος, μαζί σου ζω. Μιλάω καλά με την πρώην μου για το καλό του παιδιού μας. Όπως και εσύ θα είναι καλή ιδέα να μιλάς καλά με τον πρώην σου, αν δεν μιλάς. Χρειάζεται γερά κότσια και γερά νεύρα και πολύ θάρρος για να προχωρήσεις σε ένα δημιουργημένη οικογένεια. Και είναι υπέροχο πράγμα. Και μακάρι να το καταφέρουν οι άνθρωποι. Εάν όμως βλέπουμε από την αρχή ότι δεν υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, δεν είναι και οι δυο όρημοι και συνειδητοποιημένοι, δεν έχουν και οι δυο ξεκαθαρισμένες τις υποθέσεις τους, δεν είναι και οι δυο σε μια φάση στην οποία μπορούν να διαχειριστούν τα παιδιά τους και τους πρώην τους, δεν προχωρούμε σε ένα δημιουργημένη οικογένεια. Γιατί ναι, είναι κριτήριο για το αν είναι κατάλληλος σύντροφος για μας κάποιος ο οποίος έχει παρελθόν και δεν μπορεί να το διαχειριστεί αυτό το παρελθόν. Θυμάστε το βίντεο που κάναμε με τον Χάρη τον Βασιλιάδη, αγαπάτε καταλλήλους? Θα έλεγα στην περίπτωση που η γνωριμία μας είναι με έναν άνθρωπο που έχει παιδιά, είναι κατάλληλος για μας αυτός ο άνθρωπος, αν έχει υποέλεγχο την κατάσταση με τα παιδιά του και με τον πρώην ή την πρώην σύντροφό του. Αυτές είναι οι απόψεις μου, οι σκέψεις μου γύρω από το θέμα. Λυπάμαι πολύ που δεν υπάρχουν περισσότερες αναδημιουργημένες οικογένειες και στην Κύπρο και στην Ελλάδα υπάρχει ένα ταμπού για να αναδημιουργηθεί μια οικογένεια. Χαίρομαι να πω ότι γνωρίζω ζευγάρια τα οποία έχουν επιτύχει να έχουν αρμονία σε μια αναδημιουργημένη οικογένεια. Το μυστικό τους είναι η πολύ καλή επικοινωνία μεταξύ τους, η ωριμότητα και των δύο συντρόφων και το γεγονός ότι ο καθένας αναλαμβάνει τις δικές του λελειμμένες άκρες, τα δικά του loose ends. Δηλαδή ο καθένας αναλαμβάνει αυτά που του αναλογούν. Εγώ είμαι υπεύθυνη για τον πρώην άντρα μου. Εγώ είμαι υπεύθυνη για τα παιδιά μου. Εσύ είσαι υπεύθυνος για την πρώην γυναίκα σου. Εσύ είσαι υπεύθυνος για τα παιδιά σου. Ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του και μαζί συνεργάζονται με αγάπη. Και στόχος είναι να δοθεί σε όλα τα παιδιά, και αυτά που έρχονται από την πρώτη οικογένεια, από την οικογένεια του άνδρα και από την οικογένεια της γυναίκας και τα παιδιά που θα γεννηθούν σε εκείνο το γάμο, ότι μπορούν οι άνθρωποι να αγαπιούνται σε διάφορες μορφές. Και μπορεί μια αναδημιουργημένη οικογένεια να είναι μια όμορφη οικογένεια και μια χαρούμενη οικογένεια. Άμα θέλουμε, μπορούμε, αλλά θέλει σοβαρότητα και ωριμότητα. Και δεν πάμε να ρωτάμε τον ένα και τον άλλο στη γειτονιά, είναι εντάξει να κάνω παιδί με το φίλο μου ο οποίος δεν έχει παιδιά, είναι εντάξει να πάρω κάποιον που έχει παιδιά. Ρωτάμε τους εαυτούς μας, ρωτάμε τους άλλους και πάμε και ρωτάμε ένα ψυχολόγο αν δεν είμαστε σίγουροι. Δεν παίρνουμε συμβουλές από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ειδικοί επί αυτών των θεμάτων. Την αγάπη μου σε όλους και αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όσους βρίσκονται σε αναδημιουργημένες οικογένειες και καλή δύναμη. Και πολύ αγάπη και χαρά να έχετε. Φιλιά.